τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο. Μαρία. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Μαρία, ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος, συνοδεύεται από τον Υφυπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Θανάση Νάκο, τον Γραμματέα του Υπουργείου Πάτροκλο Γεωργιάδη και τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Μαργαρίτη Μουζά. Επισκέπτονται τις πυρόπληκτες περιοχές της Εύβοιας για να δουν από κοντά κατά πόσο έχουν προχωρήσει τα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα για να μην υπάρξουν πλημμύρες, καθώς σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΕΜΗ και στην Εύβοια θα έχουμε έντονες βροχές. Το κλιμάκιο θα εξετάσει αν υπάρχουν προβλήματα για τους κατοίκους και τι ανάγκες έχουν οι Δήμοι σε μηχανήματα, μελέτες ή έργα. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η σύσκεψη στο Αλιβέρι, στην οποία συμμετέχουν οι δήμαρχοι των πυρόπληκτων περιοχών, ο Περιφερειάρχης Φερεάς Ελλάδας, ο Νομάρχης Εδίας και εκπρόσωποι της πυροσβεστικής και της αστυνομίας. Μέχρι σήμερα να σας πω ότι έχουν εκταμιευθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών για την Ομαρχία Εδίας 1.000.000 ευρώ, ενώ οι πυρόπληκτοι δήμοι έλαβαν έκτακτη επιχορήγηση 2.13 εκατομμύρια ευρώ. Αμέσως μετά τη σύσκεψη, ο Υπουργός Εσωτερικών θα επισκεφθεί τα έργα αποκατάστασης που γίνονται για τις καταστροφές από τις πυρκαγιές και τα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή. Μαρία. Ο καιρός πώς είναι εκεί, Μαρία? Προς το παρόν ηλιόλουστος, αλλά από μακριά βλέπουμε κάποια σύννεφα. Αργότερα ίσως βρέξει. Πάντως δεν υπήρξαν μέχρι στιγμής προβλήματα ούτε εκεί έξω όσο γνωρίζουμε. Προς το παρόν όχι, δεν έχουμε προβλήματα. Σε ευχαριστούμε και εσένα για την ενημέρωση. Αυτή είναι η γενικότερη κατάσταση ό,τι αφορά τις συνθήκες και το καιρικό. Να έρθουμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα. Συστράτευση και αποφασιστικότητα στον δρόμο των μεταρρυθμίσεων ζήτησε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην πρώτη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας μετά τις εκλογές. Ο κύριος Καραμαλής έστειλε έμεσο μήνυμα προς τα στελέχη εκείνα που εξέφρασαν διαφορετική άποψη τις τελευταίες ημέρες να προτάσουν το συλλογικό και όχι το προσωπικό συμφέρον. Όσον αφορά στο ασφαλιστικό, ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης που αποχώρησαν από το διάλογο για αντιλαϊκή πολιτική και υπονόμευση της νέας γενιάς. Με παρατεταμένα χειροκροτήματα υποδέχθηκαν τον Πρωθυπουργό τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Γιατί σταματήσατε? Στην πρώτη συνεδρίαση του ανώτερου κομματικού οργάνου της Νέας Δημοκρατίας μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου, ο κ. Καραμαλής αναφέρθηκε εμέσως στους βουλευτές που εξέφρασαν διαφορετική άποψη στο θέμα του ΦΠΑ και του ασφαλιστικού, ζητώντας τους να κοιτούν το συλλογικό και όχι το προσωπικό συμφέρον. Οφείλουμε όλοι να ακούμε την κοινωνία, να συνεργαζόμαστε στενά με τους συλλογικούς φορείς, τις τοπικές οργανώσεις, να δίνουμε σε κάθε περίπτωση τον καλύτερο εαυτό μας. Από ποια θέση και αν βρισκόμαστε, από αυτά κρινόμαστε όλες και όλοι. Από αυτά κρίνεται και ο καθένας χωριστά. Όλοι έχουμε ευθύνες, όλοι έχουμε υποχρεώσεις και οι ευθύνες, οι υποχρεώσεις του καθενός μας στη νέα τετραετία είναι ακόμα μεγαλύτερες. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Πρωθυπουργός στο ασφαλιστικό. Ο κ. Καραμαλής τόνισε κατηγορηματικά πως δεν πρόκειται να αυξηθούν τα όρια ηλικίας και εισφορές, ενώ δεν θα μειωθούν οι συντάξεις. Ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης που αποχώρησαν από το διάλογο για έλλειψη θέσεων. Η φυγή δεν υπηρετεί παρά μόνο τους βολεμένους και τους προνομιούχους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η άρνηση είναι επιλογή συντηρητισμού, είναι επιλογή ακινησίας, είναι επιλογή αδιεξόδου. Είναι η πιο αντιλαϊκή επιλογή. Είναι αδιαφορία, είναι υπονόμευση στο μέλλον της νέας γενιάς. Στόχος της κυβέρνησης, είπε ο Πρωθυπουργός, είναι η ενίσχυση των οικονομικά ασθενέστερων και αναφέρθηκε στο πολυτεχνικό επίδομα, στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής, στην αύξηση των συντάξεων σε ΕΚΑΣ και ΟΓΑ, αλλά και στην θέσπιση εθνικής κατώτατης σύνταξης από το 2009. Ο κ. Καραμαλής δεσμεύτηκε ότι οι μεταρρυθμίσεις θα συνεχιστούν με αποφασιστικότητα και με πιο γρήγορα βήματα σε όλους τους τομείς. Συμφωνήσαμε με τους πολίτες να αλλάξουμε τα πράγματα που τους ταλαιπωρούν και τους πικραίνουν. Και απέναντι στο στόχο αυτό δεν νοούνται ολιγορίες. Δεν επιτρέπονται αναβολές, δεν γίνονται συμβασμοί. Είναι κοινή δέσμευση, είναι υποχρέωσή μας, είναι η πεμπτουσία της πολιτικής μας. Για την συνταγματική αναθεώρηση, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η συμμετοχή όλων των κομμάτων είναι υποχρέωση στη δημοκρατία, η απουσία όμως δείχνει αδυναμία.
Προβάδισμα 5,2% της Νέας Δημοκρατίας έναντι του ΠΑΣΟΚ, καταγράφει η δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης που δημοσιεύεται σήμερα στον Ελεύθερο Τύπο. Να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης και το Γιάννη Φασουλά, ο οποίος θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Καλό μεσημέρι. Είμαστε ένα μήνα μετά τις εκλογές και ποια είναι τα στοιχεία που καταγράφει αυτή η δημοσκόπηση. Όπως είπες και εσύ, είναι 5,2 η διαφορά υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Να δούμε λοιπόν την κάρτα στην πρόθεση ψήφου. Προηγείται η Νέα Δημοκρατία με 34,9%, ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 29,7%, το ΚΚΕ με 7,7%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 6,8%, ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός με 3,9%, ενώ υπάρχει και ένα 17% υψηλότερο ποσοστό της αδιευκρίνησης της ψήφου ή θα ψηφίσουν άλλο κόμμα. Υπάρχει και μια δεύτερη κάρτα η οποία αναφέρεται στην ικανοποίηση των πολιτών από την κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση. Η ικανοποίηση των πολιτών προς την κυβέρνηση εκφράζεται σε ποσοστό 30,4%, οι δυσαρεστημένοι φτάνουν στο 49,6%, ενώ σε ό,τι αφορά την αξιωματική αντιπολίτευση το ποσοστό ικανοποίηση φτάνει μόλις το 7,7%, ενώ δυσαρεστημένο δηλώνει το 75,4%. Ενδιαφέροντα στοιχεία. Και να δούμε σε αυτό το σημείο τις συζητήσεις, αν μπορείς να μας πεις με δύο λόγια, από τις συνεντεύξεις του πρώην Υπουργού Δημόσιας Τάξης, του κ. Πολίδωρα. Έχουν προκληθεί κάποιες συζητήσεις επί του θέματος. Ακριβώς. Ο Βίρον Πολίδωρας, λοιπόν, ο πρώην Υπουργός Δημόσιας Τάξης, μιλώντας σε κυριακάτικες εφημερίδες, εμφανίζεται δυσαρεστημένος γιατί, όπως λέει, δεν στηρίχτηκε όπως θα έπρεπε το έργο του στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Ο κ. Πολίδωρας διαψεύδει τις πληροφορίες που τον φέρουν να εγκαταλείπει την πολιτική, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις του. Σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση, Γιάννη. Και να δούμε τώρα στο μέτωπο της Νέας Δημοκρατίας. Συντεταγμένα και με διάθεση ομοψυχίας για την προώθηση του κυβερνητικού έργου, μίλησαν υπουργοί, βουλευτές και κομματικά στελέχη, προσερχόμενοι στην Κεντρική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Σε δηλώσεις που έκαναν, ακόμη και όσοι είχαν ασκήσει έντονη κριτική το τελευταίο διάστημα, εξήγησαν ότι η διαφορετική άποψη δεν σημαίνει αρνητική στάση στην πορεία των μεταρρυθμίσεων. Με πνεύμα ενότητας και συλλογικότητας εμφανίστηκαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στην Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος μετά την κριτική, τις διαφοροποιήσεις και τα υπονοούμενα των τελευταίων ημερών. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Όποιος διαφωνήσει έχει το δικαίωμα να πάει σπίτι του, όπως έχω πει εγώ σε κάποια στιγμή αν χρειαστεί. Δεν έχει κανείς το δικαίωμα, μα όμως να δημιουργήσει πρόβλημα σε αυτή την παράταξη. Και καλό είναι, όποιες πικρίες και αν υπάρχουν στον οποιοδήποτε από εμάς, να κοιτάξουμε όλοι μας, να βάλουμε το καλό της παράταξης και το καλό του τόπου. Στη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει ούτε αντάρτικο ούτε αντάρτες. Όλοι λένε τη γνώμη τους στα πλαίσια των συνταγματικών ελευθεριών, αλλά όλοι στοιχίζονται γύρω από τον Καραμαλή, στηρίζουν το μεταρρυθμιστικό έργο του Καραμαλή και όλοι υπερψηφίζουμε τα νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας. Τα στελέχη του κόμματος έδωσαν τέλος και στα σενάρια των πρόωρων εκλογών που ορισμένοι ήθελαν να χρησιμοποιούνται ως απειλή για τους άτακτους βουλευτές. Κάποιος που θέλει να κάνει καλή εμφάνιση σε εκλογές δουλεύει 4 χρόνια. Δεν κάθεται 3 χρόνια για να δουλεύει ένα μήνα προεκλογικά. Οι κυβερνήσεις εκλέγονται για 1 τετραετία. Το έλεγα και από πριν, θα το επαναλάβω για 2 ακόμα φορά. Να ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας είναι αραγής. Όσο στο ΠΑΣΟ συγκρίνουν την αριστεροσύνη τους, όσο πλειοδοτούν για το ποιος είναι πιο αριστερός, αφήνουν ελεύθερο σε επίπεδο κοινωνίας ένα κρίσιμο χώρο για την παράταξή μας. Εμείς το χώρο αυτό μπορούμε και πρέπει να τον διεκδικήσουμε. Κορυφαία θέματα στον πολιτικό διάλογο είναι το ασφαλιστικό και ο φόρος προστιθέμενης αξίας, για τον οποίο ο κύριος Μίχαλος έκανε μια δήλωση με νόημα. Εγώ δεν θα ήθελα να πω στην λογία πρόκειται περί διαρρών ή όχι. Σε κάθε περίπτωση τέτοιου είδους θέματα δεν βοηθούν την αγορά. Το ασφαλιστικό πρόβλημα είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η ελληνική κοινωνία. Θα έπρεπε λοιπόν όλοι να σταθούμε με υπευθυνότητα και σοβαρότητα προκειμένου να υπάρξει μια μόνιμη και σταθερή λύση πάνω σε αυτό το ζήτημα. Για τη διοικητική μεταρρύθμιση της χώρας μίλησε ο Υπουργός Εσωτερικών Προκόπης Παυλόπουλος. Στην τοπική αυτοδιοίκηση θα προχωρήσουμε με το διάλογο που έχει ξεκινήσει ο Πρωθυπουργός με την ΚΕΔΙΑ και την ΕΝΑΕ στη δημιουργία πρώτου και δεύτερου βαθμού οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που είναι ισχυρότεροι και αποτελεσματικότεροι. Ο Βίρον Πολίδωρας δεν προσήλθε στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Με δηλώσεις του όμως σε μέσα ενημέρωσης ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί. Απών και ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο οποίος είχε ενημερώσει τον Πρωθυπουργό για μια επέμβαση στο μάτι του.
Στην επαρχία βρίσκονται και σήμερα οι τρεις υποψήφοι για την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ. Ο Γιώργος Παπανδρέου μιλάει αυτή την ώρα στο κλειστό γήπεδο της Λάρισας, στο Αλκαζάρ. Ο Βαγγέλης Βενιζέλος δίνει συνέντευξη τύπου στο Αγρίνιο και ο Κώστας Σκανδαλίδης ολοκληρώνει την περιοδία του στην Κρήτη. Η Βάλια Πετούρη από τη Λάρισα και ο Ξενοφών Ζικίδης από το Αγρίνιο θα μας ενημερώσουν. Βάλια, καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Με ιδιαίτερα θερμές εκδηλώσεις υποδέχτηκαν οι οπαδοί του ΠΑΣΟΚ στη Λάρισα τον Γιώργο Παπανδρέου. Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η ομιλία του στο κλειστό γήπεδο του Αλκαζάρ της πόλης. Θα πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Παπανδρέου μέσα σε ένα κλίμα παρατεταμένων χειροκροτημάτων και επιθυμιών ξεκίνησε την ομιλία του ζητώντας μια νέα καθαρή εντολή, μια νέα εντολή για να στήσουμε το ΠΑΣΟΚ της ρήξης και της νίκης, είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρός του. Το ΠΑΣΟΚ που θα νικήσει τη δεξιά αίσθηση ως προϋπόθεση ο κ. Παπανδρέου πρέπει να βρίσκεται σε ρήξη με τον καθεστωτισμό αλλά και τις προσωπικές πολιτικές που δυστυχώς επιβίωσαν στο κίνημά μας. Επίσης, από τη Λάρισα, απέστειλε για μια ακόμη φορά ένα μήνυμα για τη συζήτηση που έχει ανοίξει το τελευταίο διάστημα από ορισμένες πλευρές του ΠΑΣΟΚ περί διαγραφών. Όσοι υποστηρίζουν ότι η καθαρή εντολή που ζητώ θα συνοδευτεί με διαγραφές από το ΠΑΣΟΚ δεν έχουν καταλάβει τις πραγματικές αλλαγές, είπε ο Γιώργος Παπανδρέου. Δεν θα επιτρέψω την άδικη διαγραφή συντρόφων, αλλά δεν θα επιτρέψω και τη διαγραφή ιδεών, τόνισε. Άσκησε σκληρή κριτική στη Νέα Δημοκρατία. Μίλησε για μια κυβέρνηση η οποία έχει κερδίσει τις εκλογές, αλλά δεν μπορεί να περάσει την πολιτική της. Και επίσης τόνισε ότι δικαιώθηκε πολύ γρήγορα το ΠΑΣΟΚ και ο ίδιος για τα όσα έλεγαν προεκλογικά. Και αναφέρθηκε στις προτάσεις για το ασφαλιστικό και στην επικείμενη, όπως χαρακτήρισε, αύξηση του ΦΠΑ. Μαρία. Ο κύριος Παπανδρέου, όπως βλέπουμε και στα πλάνα μας, σε απευθεία σύνδεση με τη Λάρισα, μιλάει αυτή την ώρα στο Αλκαζάρ. Να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα της ομιλίας του. Δίνουμε που σήμερα ποτέ, περισσότερο από ποτέ, είναι η κύρια παραγωγική δύναμη του τόπου μας. Τέταρτη βασική προϋπόθεση για την επιτυχία μιας νέας εθνικής στρατηγικής, ενός νέου αναπτυξιακού οράματος, είναι η αναγέννηση του κράτους, η δημιουργία σύγχρονου κοινωνικού κράτους.